Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της γρίπης στη χώρα μας, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον στους 100, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Συνολικά 272 ασθενείς της γρίπης έχουν νοσηλευθεί ως τώρα σε μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αυτή την περίοδο 46 ασθενείς νοσηλεύονται σε εν λόγω μονάδες. Είναι αλήθεια ότι μήνες τώρα έχουμε μιλήσει και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει πει πανελλήνια ότι θα υπάρχει μεγάλο κρούσμα επιδημικό απέναντι στη γρίπη, και δυστυχώς άτομα που είχαν χρόνια προβλήματα δεν είχαν φροντίσει μόνοι τους την ατομική τους υγιεινή, οπότε να εμβολιαστούν το κατάλληλο εκείνο διάστημα που θα τους προφύλατε απέναντι στη γρίπη. Γιατί τα εμβόλια που κυκλοφορούσαν είχαν πολύ καλή κάλυψη απέναντι και στον Ι1Ν1 και απέναντι και στον ιό της εποχικής γρίπης που θα έπρεπε τις περιόδους του φθινοπόρου να το κάνουν. Φταίμε λοιπόν ατομικά κι εμείς. Φταίει το ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη ουσιαστικά 4 μήνες δεν υπάρχει. Από αύριο ευχόμαστε και από ό,τι φαίνεται από την περιφέρεια θα ανοίξουμε τα πρώην οίκα και θα τα στελεχώσουμε αρκετοί γιατροί, με ελλείψεις βέβαια που θα χρειαστούν συμπλήρωμα σαφέστατα. Και οπότε θα έχουμε ένα καλύτερο, μια καλύτερη πρωτοβάθμια περίθαλψη και ένα καλύτερο στόχο και μια καλύτερη προφύλαξη απέναντι στους αρρώστους. Κυρίως αυτούς που έχουν πρόβλημα και είναι χρονίως πάσχοντες, αλλά κυρίως και σε άτομα που δεν έχουν πρόβλημα και φαίνεται ότι μάλλον η γρίπη, τους νεκρούς που θρηνούμε, δεν είναι ηλικίες μεγάλες παρά είναι μεσήλικες, οι οποίοι δεν σκέφτηκαν ποτέ να εμβολιαστούν και οι οποίοι ποτέ ίσως να μην ξέρουν ότι ένα πρόβλημα υγείας, ένα ζαχαρώδης διαβήτης, ένα άσθημα, μία χάπ, μία χρόνια βροχίτιδα θα μπορεί να είναι μοιραία σε συνεργασία με τη γρίπη για τη ζωή τους. Σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ, τα θύματα δεν είχαν εμβολιαστεί παρόλο που έπασχαν από χρόνια νοσήματα. Σημειώνεται ότι όσοι πάσχουν από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα είναι οι πιο ευάλωτοι ασθενείς απέναντι στην εποχική γρίπη, με τους ειδικούς να τους εφιστούν την προσοχή, καθώς πλέον ο εμβολιασμός δεν ενδείκνυται. Είναι λίγαν επικίνδυνο σε ένα επιδημικό κρούσμα, σε ένα επιδημικό κύμα, να υπάρχει αντιγρυπικός εμβολιασμός. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το εμβόλιο της γρίπης είναι εξασθενημένη ή της γρίπης. Οπότε, αν αυτούς τους κάνουμε τώρα και ο άρρωστος έρθει και σε επαφή με την πραγματική γρίπη, είναι 1,5 με 2 φορές πιο ευάλωτος στο να κάνει άσχημες υποτροπές απέναντι στη γρίπη. Δεν συνιστούμε τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, αλλά συνιστούμε τι? Στα άτομα υψηλού κινδύνου, αποφυγή οποιοδήποτε συγχρονισμού. Δηλαδή, κοινωνικές εκδηλώσεις, τώρα έχουμε και πολιτικές εκδηλώσεις σιγά-σιγά, εκκλησιασμούς δυστυχώς ή άλλες συγκεντρώσεις, γιορτές κτλ. Θα πρέπει να αποφευθούν στα άτομα κυρίως του υψηλού κινδύνου. Επίσης, πάντα πρωταρχικό σημείο προφύλαξης είναι η ατομική υγιεινή. Οι ιός είναι αναμενόμενος κυρίως στους χειμερινούς μήνες και τους πρώτους ανοιξιάτικους. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν, αν και σε λίγο καιρό πιστεύω θα έχουμε περισσότερο αλλεργίες παρά ιώσεις, αλλά ευνοούν την διασπορά των ιώσεων, αλλά κυρίως δεν έχουμε θανάτους από τις απλές ιώσεις. Υπάρχουν 100 και πλέον στελέχη ιών, τα οποία θα μας κάνουν ένα πυρετό, μια καταβολή, ένα βήχα, μια καταρροή για λίγες μέρες και στην ουσία όλοι την περνάμε σχεδόν ανώδυνα. Με τα κλασικά αντιπυρετικά, με απομόνωση στο σπίτι, με υγρά, άφθονα κτλ. Και στην ουσία δεν χρειάζονται μόνο οι χρονίως πάσχοντες, θα πρέπει να ρωτήσουν τον ειδικό γιατρό τους για να αυξήσουν ή να τροποποιήσουν κάποιες ειδικές θεραπείες. Τα παιδιά μας, εμείς σε απλές ιώσεις που κυκλοφορούν αυτόν τον καιρό και μπερδευόμαστε με τη γρίπη, αλλά υπάρχει ένα σαφέστατο διαχωριστικό σημάδι, είναι ο υψηλότατος πυρετός που συνήθως συμβαίνει στη γρίπη και ιδιαίτερα στην Ι1Ν1 που ξεπερνάει το 38,5-39 και επίσης είναι ταραγδαία σε ένα 24ωρο συμπτώματα. Ενώ οι ιώσεις γίνανε με ένα μπούκο, με ένα πονόλαιο, με λίγο βήχα και σιγά σιγά μέσα ένα τριήμερο αναπτύσσει τα υπόλοιπα συμπτώματα, η γρίπη και ιδιαίτερα η Ι1Ν1 είναι άμεσα εκδηλωθέντα συμπτώματα στον υπέρτατο βαθμό μέσα σε ένα 24ωρο. Υψηλότατος πυρετός και συμπτώματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, από την καρέκλα του. Είναι το κορμί του λιανισμένο και με τρομερές μυαλγίες και αθραλγίες. Αυτή την εποχή βρίσκονται σε έξαρση και άλλες ιώσεις που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση για το αν πρόκειται για γρίπη ή για μία απλή ίωση. Οι ασθενείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να απευθύνονται στο γιατρό τους ανάλογα με τα συμπτώματα που παρουσιάζουν.